Θρασυρά Ρήψη. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει αρκετές αποθήκες ξυλίας. Αυτή την ώρα φέρεται να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες δύο αποθήκες ξυλίας και μια αποθήκη χαρτικών. Αντιλαμβάνεστε... Ακριβώς. Να σας πω ότι κόπασε κατά πολύ ο καπνός. Θα το δούμε και στην πορεία των λεπτών. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη και ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με πολλές αποθήκες, πολλές βιοτεχνίες. Ήταν σαφές ότι από αέρος η βοήθεια θα ήταν πολύτιμη. Να που ενεργοποιήθηκε και φαίνεται ότι φέρνει τα αποτελέσματά της. Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής. Άνθρωποι Λευτέρη έχουν απομακρυνθεί από τις παραπλήσιες επιχειρήσεις. Πλην όμως, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν μια ώρα κατά την οποία εργάζονταν. Αρκετός είναι ο κόσμος που βρίσκεται πέριξ της πυρκαγιάς, προσπαθώντας να σώσει άλλες επιχειρήσεις. Με λάστιχα στα χέρια άνθρωποι, επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι αγωνιούν για τις επιχειρήσεις τους. Τι θα γίνει, αν και με αφορμή τον αέρα που είναι αυτή την ώρα, πνέει ισχυρός αέρας, κάτι γίνει και μεταφερθεί σε άλλες επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ δύσκολο μεσημέρι, όχι μόνο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και για τους κατοίκους που βλέπουν εδώ να φτάνουν οι φλόγες μέχρι και τις περιουσίες τους. Ας ευχηθούμε από αέρος και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής μέσα στα επόμενα λεπτά να έχουν μια αποτελεσματική, θα λέγαμε, παρέμβαση. Και αυτή η φωτιά που φαίνεται από όλο το Ηράκλειο να κοπάσει, Λευτέρη. Είναι δύσκολες πάντως ώρες. Αμέσως μετά βλέπετε και το επόμενο ελικόπτερο, Λευτέρη. Ναι. Γι' αυτό, Λευτέρη, η Κρήτη εδώ και χρόνια ζητά ελικόπτερα πυροσβεστικά. Δεν είναι όπως όλα, είναι όπως όλα τα υπόλοιπα νησιά, πλην όμως είναι τέτοια η γεωφυσική της, τέτοιος ο ιστός της, είναι τέτοια η επαγγελματική δραστηριότητα πάνω στο νησί, είναι και οι καιρικές συνθήκες που εδώ και χρόνια οδηγούσαν τους φορείς και όχι μόνο να ζητούν την μόνιμη εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Κρήτη και αναβάθμιση των υπηρεσιών των πυροσβεστικών. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή την ώρα η φωτιά επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από επίγειες δυνάμεις αλλά και από εναέριες. Ακόμα έχονται πυροσβεστικά οχήματα, όπως μπορείτε ενδεχομένως να ακούσετε να περνάει μέσα από το μικρόφωνο μας ο ήχος των οχημάτων της πυροσβεστικής. Ας ευχηθούμε τα επόμενα λεπτά να είναι καλύτερα και κάθε δεκάλεπτο μετά να είναι καλύτερο και να φτάσουμε στην ολοκλήρωση. Βλέπετε τις εικόνες.